Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Πριν περάσουμε όμως την απόψινή θεματολογία της εκπομπής μας, θα σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής, το οποίο είναι kinoniki.dialogi@attikatv.gr. Ακόμα να σας υπενθυμίσουμε ότι έχετε την δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ζωντανά από την ιστοσελίδα του σταθμού μας www.attikatv.gr. Στην απόψινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα σας δώσουμε πολύτιμες διατροφικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τα παραπάνω κιλά που ενδεχομένως πήρατε την περίοδο των εορτών, καθώς είναι πολύ εύκολο αυτή την περίοδο να γίνουν αρκετές παρασπονδίες. Το διατροφικό, θα έλεγα, ξεσάλωμα μας κοστίζει σε κιλά, επίσης ένα έντονο αίσθημα φουσκώματος, αλλά και πολλές τύψεις. Αυτές οι τύψεις και η ένδειξη της ζυγαριάς μετά τις γιορτές, θα λέγαμε πως είναι δύο παράμετροι που συχνά μας οθούν στο να ψάχνουμε για μαγικές λύσεις που θα επαναφέρουν άμεσα τη ζυγαριά στις τιμές προεορτών. Επιπλέον, κυρίες και κύριοι, θα σας ενημερώσουμε και για τις γρήγορες δίαιτες ή αλλιώς τις δίαιτες εξπρές, όπως αποκαλούνται, οι οποίες μπορεί ναι με να επιφέρουν γρήγορα αποτελέσματα, αλλά μπορεί να προκαλέσουν και σοβαρά προβλήματα υγείας. Περισσότερο όμως και πιο εξειδικευμένα θα μας αναφέρει η απόψινή μας καλεσμένη, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Attica TV και στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη την κυρία Εβίτα Βλάχου, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Καλώς ήρθατε, κυρία Βλάχου. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δική μου η χαρά και η τιμή. Να είστε καλά και να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το φλέγον θέμα, όπως ανέφερα, για όλους, για πολλούς και για πολλές. Καθώς ο μήνας Δεκέμβριος χαρακτηρίζεται ένας, θα λέγαμε, πιο επικίνδυνος μήνας όσον αφορά για τη σιλουέτα μας. Θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να χάσουμε αυτά τα παραπάνω κιλά τα οποία πήραμε την περίοδο των εορτών και βέβαια να φύγει και αυτό το αίσθημα του φουσκώματος. Του πρυξήματος και της υπερκατανάλωσης φαγητού και ποτού ταυτόχρονα. Κακά τα ψέματα, οι γιορτές γενικότερα στην Ελλάδα είναι συνυφασμένες και με τραπέζια και με συγγενείς, με φαγητό, με ποτό, με γλυκά. Έχουμε παραδοσιακά εδέσματα. Είναι πάρα πολύ λογικό λοιπόν να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα μας όλοι, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα των εορτών αυτών. Βέβαια, ναι. Οπότε είναι επόμενο ότι έχουμε προσλάβει αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες σε αλάτι, σε ζάχαρη, σε λίπος, σε θερμίδες που δεν τις χρειαζόμαστε. Επιπλέον, οι περισσότεροι από εμάς είχαμε έτσι ένα διάστημα ξεκούρασης, οπότε ταυτόχρονα με μειωμένη σωματική δραστηριότητα σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Όλο αυτό έρχεται και συσσωρεύεται. Τι γίνεται λοιπόν? Ο Δεκέμβρης πέρασε, περάσαμε καλά, φάγαμε λίγο παραπάνω. Ο Γενάρης με την καινούργια έναρξη της χρονιάς σηματοδοτεί έτσι σε όλους μας αυτό το άγχος που μας πιάνει και αυτή την ένταση ότι μπήκε ο καινούργιος χρόνος, πρέπει να λάβω καινούργιες αποφάσεις. Σε συνδυασμό με αυτό που αναφέρεται με την αυξημένη ένδειξη της ζυγαριάς, μπαίνουμε όλοι σε μια διαδικασία να ψάχνουμε γρήγορες μαγικές λύσεις. Πραγματικά δημιουργείται, προκαλείται έτσι ένα άγχος. Αυτό που θα λέγαμε φρενίτιδα, αυτή η λέξη ναι. Η περίεργη. Αντιστοιχεί. Ισχύει, όλοι ψάχνουμε απεγνωσμένα είτε στο διαδίκτυο, είτε σε μια φίλη που είδαμε ότι αδυνάτησε, σε κάτι που μπορεί να ακούσαμε ότι λειτουργήσε σε κάποιο γνωστό μας, σε διαφημίσεις στην τηλεόραση που πουλάνε τέλος πάντων με το δικό τους τρόπο κάποια προϊόντα που υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα. Δεν είναι αυτά η λύση και πρέπει λίγο να κρατάμε την ψυχραιμία μας και να σκεφτόμαστε ότι το βάρος το οποίο πήραμε αυτές τις 10-15 μέρες δεν είναι κάτι το μόνιμο εφόσον εμείς ξεφύγουμε και αρχίσουμε πάλι μια σωστή διατροφή και μια σωστή ρουτίνα. Δεν χρειάζεται βεβαιασμένες αποφάσεις, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε κάτι το οποίο λειτουργήσε σε κάποιον άνθρωπο για τον ΑΒ λόγο. Απλά χρειάζεται να αποβάλουμε αυτό το περίσσιο φαγητό και τις παραπάνω συνήθειες που είχαμε την εποχή των εορτών και να μπούμε σε μια σωστή διατροφή από την έναρξη τώρα και του Γενάρη. Να είναι 1-2 κιλά, έτσι, και τα οποία μπορούν να χαθούν και πολύ εύκολα. Ακριβώς. Και μπορεί να μην είναι και ουσιαστικό βάρος. Δεν είναι απαραίτητο ότι αυτά τα κιλά έχουν γίνει λίπος, δηλαδή έχουν πλέον μείνει στο σώμα μας. Μπορεί να είναι κάποια κατακράτηση είτε σε νερό, λόγω αυξημένης κατανάλωσης σαλατιού. Άρα πρέπει λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Ναι. Αν είμαστε τόσο αγχωμένοι, αν έχουμε προσλάβει λίπος, μπορούμε να κάνουμε μια λιπομέτρηση, να δούμε αν όντως είμαστε παραπάνω ή παρακάτω από τα συνηθισμένα και να προβούμε σε κάτι το εξατομικευμένο και σε κάτι το ήρεμο και το υγιεινό, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Και θα θέλαμε να μας αναφέρετε μερικές διατροφικές συμβουλές για το πώς μπορούμε να επανέλθουμε σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή, χωρίς στερήσεις βεβαίως. Το πιο βασικό, μια προγραμματισμένη διατροφή και να μην λιμοκτονήσουμε. Ακριβώς. Είναι το απαιτούμενο. Απλά πρέπει να επαναφέρουμε τις καλές συνήθειες πλέον στη διατροφή μας, εφόσον τελείωσε όλο αυτό το κομμάτι των εορτών.
Άρα, ξεκινάμε πιο βασικά από το πρωινό μας. Συνήθως αυτή την περίοδο το παραλείπαμε περισσότεροι. Μπορεί να είχαμε κάποια έξοδο, να βγαίναμε κατευθείαν για καφέ το πρωί, να τρώγαμε μεσημεριανό, αν ξεκινούσε έτσι, το πρωινό μας λίγο πιο αργά λόγω καθυστέρησης του ύπνου μας του βραδινού. Άρα, ξεκινάμε από το πρωινό. Θέλουμε καλούς συνδυασμούς. Θέλουμε τις φρυγανιές μας ολικής άλεσης. Θέλουμε το καλό μας λίπος που μπορεί να είναι το βούτυρο, το φυτικό, είτε να έχουμε κάποιο ταχύνι φυστικό βούτυρο. Να συνδυάζουμε καλούς υδατάνθρακες με βιταμίνες όπως είναι τα φρούτα μας. Να έχουμε γαλακτοκομικά άπαχα, όποιος ας πούμε το αντέχει και δεν έχει πρόβλημα γαστρεντερολογικά με τα γαλακτοκομικά, όπως γιαουρτάκι με χαμηλά λιπαρά, γάλα με χαμηλά λιπαρά. Δεν πρέπει να αφήνουμε πολλές ώρες νηστικό το σώμα μας. Πρέπει να λειτουργεί σωστά, τροφοδοτώντας το συνέχεια, ώστε να κάνει τις κατάλληλες καύσεις. Μάλιστα. Είπατε για βούτυρο. Επειδή είναι λίγο κάπως παρεξηγημένο και πολλοί το θεωρούν ότι έχει αρκετές θερμίδες και ότι μπορεί να τους επιφέρει παραπάνω κιλά. Είναι κάπως παρεξηγημένο. Οπότε μπορούμε να το συνδυάσουμε, μας είπατε. Είναι παρεξηγημένο γιατί η λέξη βούτυρο είναι συνυφασμένη με το ζωικό βούτυρο. Έτσι, εδώ δεν μιλάμε για αυτή την προσέγγιση, όπου όντως ένα ζωικό βούτυρο δεν μπορεί να είναι μέρος ενός διαιτολογίου ενός υγιούς ανθρώπου, γιατί θα μας φέρει ανέλπιστα τέλος πάντων αποτελέσματα σε ό,τι έχει να κάνει τη χοληστερίνη μας, το βάρος μας, τα τριγλυκερίδια. Είναι λάθος. Απλά φυτικής προέλευσης βούτυρο, τη γνωστή μας μαργαρίνη, δεν είναι κάτι το μεμπτό ή κάτι το οποίο θα μας δώσει βάρος ή κάτι άλλο στο σώμα μας άσχημο, εν πάση περιπτώσει. Και συνδυαστικά, ίσως με το μέλι, επιφέρει και. Ακριβώς. Πολλοί θεωρούν ότι κάνουν κάτι πάρα πολύ σωστό, βάζοντας, ας πούμε, ψωμί ή φρυγανιές ολικής άλεσης, που είναι εξαιρετικές. Μαζί με μέλι. Είναι καλύτερος ο συνδυασμός, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, βάζοντας λίγο βούτυρο σε όλα αυτά. Γιατί εκεί το σώμα μας έχει να επεξεργαστεί και κάτι άλλο εκτός από υδατάνθρακα. Ο υδατάνθρακας δυστυχώς καίγεται απευθείας από το σώμα μας. Με αποτέλεσμα, ναι, μεν στιγμία να μας κάνει μια τόνωση και μια αύξηση της γλυκόζης, οπότε και αισθανόμαστε ευεξία και καλά. Αλλά πολύ γρήγορα θα πεινάσουμε, γιατί καίγεται απευθείας, είναι η άμεση τροφοδότηση του οργανισμού μας. Άρα, βάζοντας λίγο βουτυράκι εκεί. Μπορούμε να έχουμε έναν καλύτερο συνδυασμό. Πολύ ωραία. Οπότε το πρωινό είπαμε ποια μπορούμε να συμπεριλάβουμε, ποιες τροφές μπορούμε να συμπεριλάβουμε άφοβα. Μετά, κατά τη διάρκεια δεκατιανό, θα μπορούσαμε. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια καθημερινότητα έτσι λίγο πιο μακροσκελή και. Εντάξει, αν έχουμε μόνο 2 ώρες μεταξύ πρωινού και μεσημεριανού, δεν προτιμάμε να καταναλώνουμε και κάτι εκεί ενδιάμεσα. Γιατί είναι πολύ κοντινό το διάστημα. Ακριβώς. Οι περισσότεροι ενήλικες, νομίζω, έχουμε αυτό το διάστημα των 2 με 3 ώρων ανά γεύμα. Άρα εκεί θα πρέπει να βάλουμε ένα ενδιάμεσο γεύμα, γιατί αν το μεσημεριανό μου μετά το πρωινό είναι στις 3-4 ώρα το μεσημέρι, είναι αρκετές οι ώρες οι οποίες μεσολαβούν. Άρα εκεί μπορούμε να βάλουμε λίγο φρούτο, ανάλα τους ξηρούς καρπούς, οι οποίοι έχουν απαραίτητα λιπαρά οξέα και με βοηθούν πάρα πολύ, μου προκαλούν κορεσμό και έχουν και αρκετά μεγάλη ποσότητα σε πρωτεΐνη. Όπως ξηρή καρπή, ας πούμε, αμύγδαλο. Αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια, κάσιους. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να είναι ανάλατα, έτσι ώστε να μην κάνουμε κατακρατήσεις και να έχουμε έτσι παραπάνω. Είπατε κάσιους, συνέχεια διακόπτω, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι κάποια παρεξηγημένα και μας έχουν ενημερώσει, μπορεί και λάθος, ας πούμε. Τα κάσιους έχουμε ακούσει ότι έχουν πολλές θερμίδες, ισχύει. Όχι. Μάλιστα. Στη σωστή ποσότητα, οτιδήποτε υπερβούμε σε ποσότητα έχει πολλές θερμίδες και θα μας βάλει βάρος. Αλλά και τα κάσιους και όλα έχουν το καθένα την αξία του, τη διατροφική. Ακριβώς, η ποσότητα και το να είναι ανάλατη, το ξαναλέω γιατί πολλοί χαίρονται με τους ξηρούς καρπούς όταν αναγράφεται σε ένα διαιτολόγιο, αλλά εννοούμε το ανάλατο κομμάτι. Και καμιά φορά, εντάξει, πολλοί δεν μπορούν να περιοριστούν. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και χάνουμε λίγο την μπάλα. Και γι' αυτό πάντα το συνδυάζουμε με κάτι άλλο. Ποτέ ξηρή καρπή, ποτέ φρούτο μόνο του. Πάντα να υπάρχει συνδυασμός, είτε με γιαούρτι, είτε με κάτι με αποξηραμένα φρούτα. Είναι πάρα πολύ ωραία επιλογή και αυτή και γρήγορη για κάποιον ο οποίος δεν έχει πολύ χρόνο στη δουλειά του, ας πούμε, να φάει ένα ενδιάμεσο γεύμα. Όλα αυτά. Έχουν το σκοπό τους και ο κατάλληλος συνδυασμός είναι να υπάρχουν πολύ μεγάλη ποικιλία σε τρόφιμα μέσα σε κάθε γεύμα μας. Επομένως, πόσα γεύματα θα πρέπει να γίνονται την ημέρα? Ιδανικά, ένα σωστό μοτίβο, τώρα μιλάμε για το γενικό σύνολο, έτσι, αυτά εξατομικεύονται ανάλογα με τον ασθενή. Θα θέλαμε 5-6 γεύματα την ημέρα. Μάλιστα. Μεσολαβώντας 2-3 ώρες ανάλογα με την κάθε περίσταση. Πολλοί πάντως θεωρούν ότι το βραδινό μπορεί να τους επιφέρει παραπάνω κιλά. Θέλω να μας πείτε αν αυτό είναι μύθος ή αλήθεια ή αν θα πρέπει το βραδινό μας να το τρώμε μέχρι τις 8 η ώρα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Ισχύουν αυτά? Η παροιμία αυτή που έλεγε τρώγει σαν βασιλιά το πρωί και ούτω καθεξής, καταλήγοντας σε ένα πάρα πολύ ελαφρύ βραδινό γεύμα, έχει μια βάση. Έτσι, γιατί έχει μια βάση σε ό,τι έχει να κάνει το ανθρώπινο σώμα και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Ισχύει ότι ορμονολογικά το βράδυ το σώμα μας
μας δεν ενδείκνυται για κάτι βαρύ σαν γεύμα, για μεγάλη πέψη και για σωστή κατανομή των θερμίδων που θα πάρω. Άρα, όντως το βράδυ δεν θέλω να υπερφορτώσω το σώμα μου με θερμίδες παραπάνω. Και επίσης δεν χρειάζομαι αυτή την τόση ενέργεια που θα χρειάζομαι το πρωί, όπου εκεί ξεκινάει η μέρα μου. Όταν καταλήγει η μέρα μου, πρέπει να ρίξω λίγο τους ρυθμούς. Άρα, δεν μπορώ να φορτώσω το σώμα μου με παραπάνω συστατικά. Αλλά εννοείται πως δεν κάνει να παραλείπουμε κανένα γεύμα. Ούτε θέλουμε πολύ ώρες νηστείες, να είμαστε, ας πούμε, νηστικοί 14-15 ώρες. Εξαντλείται γιατί... και ο οργανισμός. Ακριβώς, και ο κόσμος ξεχνάει πάρα πολλές φορές την νηστεία του ύπνου. Όταν θα κοιμηθώ 6-7 ώρες, 8, εκεί είμαι νηστικός. Έχω εξαντλήσει επίπεδα ενέργειας. Άρα και αν έχουν μεσολαβήσει άλλες 3-4, πρακτικά τη μισή μου μέρα μένω νηστικός. Είναι λίγο λάθος. Εννοείται ότι για γαστρεντερολογικούς λόγους κυρίως, δεν θα θέλαμε να φάμε και κατευθείαν να έρθει η ανάκληση. Μήπως έχουμε κάποια παλινδρόμηση ή οτιδήποτε θα μπορούσε να προβληματίσει λίγο τον ισοφάγο μας. Αλλά φυσικά αυτό έγκυται στο ωράριο κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, αν εργαζόμαστε μέχρι τις 9, 10 ώρα το βράδυ. Αυτό ακριβώς, γιατί πολλοί γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι τους μετά τις 10, ας πούμε. Εκεί αναγκαστικά θα πρέπει κάτι να φάει, έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό που μας λέτε, μεσολαβεί και το διάστημα του ύπνου μετά. Επομένως, είναι αρκετές οι ώρες που μένει ο οργανισμός νηστικός, να το θέσω έτσι. Ακριβώς. Άρα κάτι θα φάμε και εκεί. Απλά σίγουρα δεν θα είναι επιλογή που θα μπορούσαμε να κάνουμε στις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε κρίνουμε την εκάστοτε περίπτωση και δίνουμε λίγο το αντίστοιχο ακριβώς, στο τι θα επιλέξουμε διατροφικά. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι για το νερό στο σημείο αυτό. Πρέπει να πίνουμε νερό κατά τη διάρκεια του γεύματος? Τώρα αυτά υπάρχουν απόψεις που φάσκουν και διφάσκουν, ναι, πραγματικά. Και δίστανται. Ιδανικά όχι. Και για ποιο λόγο? Γιατί όσο αραιώνουμε το περιεχόμενο του στομάχου μαζί με την τροφή μας, δεν έχουμε καλή πέψη. Έτσι, όσο μεγαλώνει όλο αυτό το κομμάτι και γίνεται ακόμα περισσότερο χυλός και αραιώνει, και προβλήματα μπορεί να έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει το γαστροϊσοφαγικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει. Ειδικά αν έχουμε κάποια σωματική δραστηριότητα μετά και πρέπει να ασκηθούμε ή να προχωρήσουμε ή οτιδήποτε, δυσχεραίνει λίγο τα πράγματα στην πέψη. Τώρα, μετά, γενικά πριν και μετά το γεύμα, προτείνεται μισή ώρα αποχή από πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Μάλιστα, μισή ώρα κιόλας. Μάλιστα, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πολλοί δεν το γνωρίζουν και είναι σημαντικό έτσι όπως μας το αναφέρετε. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, στις δίαιτες εξπρές, όπως λέμε. Και πραγματικά είναι πολλοί που τις ακολουθούν και από το διαδίκτυο, επειδή υπάρχουν και αρκετές. Θέλω να μου πείτε, αυτές οι δίαιτες πόσο μπορούν να καταστούν επικίνδυνες για την υγεία μας, για τον οργανισμό μας? Πάρα πολύ, και με τα χρόνια ακόμα περισσότερο, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εξειδίκευση πάνω στο κομμάτι της διατροφής προτείνουν πράγματα που, ξαναλέω, λειτουργήσαν σε εκείνους ή άκουσαν ότι λειτουργήσαν και τα διαμορφώνουν έτσι ώστε να ακούγεται σε κάποιον ως πανάκια για το θέμα της απώλειας σωματικού βάρους. Δεν είναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολύ, ότι ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός και ότι έχει τις δικές του ανάγκες. Και όσο είμαστε και σε μια πιο νεαρή ηλικία, έχουμε και αυτή την άγνοια των κινδύνων σε προβλήματα υγείας και τα βλέπουμε πολύ μελλοντικά και δεν ξέρουμε ότι αυτά τα μελλοντικά γίνονται άμεσα και παροντικά πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα να τις ακολουθούμε χωρίς φόβο και άγνοια, έτσι, με άγνοια κινδύνου. Για να χαρακτηριστεί μια δίαιτα εξπρέση, σημαίνει ότι δίνει πολύ γρηγορότερα αποτελέσματα σε σχέση με αυτά που δίνει μια φυσιολογική διατροφή υγείας. Άρα, τι κάνει αυτή η δίαιτα εξπρέση? Μου μειώνει υπερβολικά τις θερμίδες. Θερμίδες λιγότερες από αυτές που χρειάζεται να ζήσω εάν θα ήμουν σε αδράνεια. Δηλαδή, εάν απλά για 24 ώρες θα εισέπνεα και θα εξέπνεα. Αυτό το κομμάτι εννοείται ότι δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο. Γι' αυτό και ό,τι χάσω κατευθείαν με το που αρχίσω και τρέφομαι σωστά, θα ξαναπάρω τα κιλά πίσω. Και δεύτερον, από έρευνες που γίνονται και από συστάσεις σώματος που βλέπουμε πριν από μία δίαιτα εξπρες και μετά από μία δίαιτα εξπρες, αυτό που χάνεται δεν είναι λίπος. Δηλαδή, το ότι βλέπω σε ζυγαριά μου ένα μειωμένο νούμερο και χαίρομαι, δεν πάει να πει ότι αυτό που έχω κάνει είναι σωστό, γιατί δεν έχω χάσει λίπος, έχω χάσει μυϊκή μάζα και νερό. Μάλιστα. Τα ευεργετικά δηλαδή στοιχεία του σώματός μου. Με αποτέλεσμα, με το που τρώω σωστά, να ξαναπαίρνω πίσω το βάρος και στη ζυγαριά, αλλά πόσο μάλλον να ξαναβάζω και παραπάνω λίπος από ό,τι είχα πριν ξεκινήσω τη διατροφή. Επομένως, καθόλου ωφέλιμες δεν είναι, και το πιο βασικό είναι ότι θα πάρουμε πίσω τα κιλά τα οποία ουσιαστικά ακριβώς προσπαθούμε να χάσουμε. Η μόνη περίπτωση που θα μπορούσε να ωφελήσει μια τέτοια δίαιτα έναν άνθρωπο θα είναι σε πολύ δραστικές περιπτώσεις, όπου ας πούμε θα έπρεπε να μπούμε για ένα χειρουργείο και πρέπει να χάσουμε κάποιο βάρος λόγω εγχείρησης. Έτσι, και κατόπιν παρότρινση του γιατρού μας για ευνόητους λόγους. Και πάλι θα ακολουθηθεί κάποια συγκεκριμένη διατροφή. Προφανώς.
Και είναι αυτό που μας λέτε ότι θα είναι και κατά παρακολούθηση του γιατρού και κατά παραγγελία του γιατρού. Μάλιστα, θέλω να μας πείτε αν αυτές οι δίαιτες, οι γρήγορες, οι δίαιτες εξπρές, είναι επικίνδυνες και για την καρδιά, γιατί έχουμε διαβάσει αρκετές έρευνες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και θεωρούν ότι όντως αποδεικνύεται ότι είναι επικίνδυνες στην καρδιά. Μπορεί να ισχύει αυτό απόλυτα. Φυσικά και είναι επικίνδυνες. Πρώτον, γιατί υποσυτιζόμαστε και το σώμα μας δεν λειτουργεί καλά εφόλης της ύλης. Και δεύτερον, επειδή τείνουμε να λαμβάνουμε και λιγότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που πρέπει. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις δίαιτες αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, έτσι και στα social media και από διασημότητες, ας το πούμε, που ακολουθούν τέτοιες διατροφές και τις προωθούν. Για παράδειγμα, εγώ θα πω τώρα, τρεις δίαιτες οι οποίες φαίνεται ότι έχουν σαν αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα και καρδιολογικά προβλήματα. Είναι δίαιτα χαμηλής υδατάνθρακης, που ποιος άνθρωπος δεν έχει μπει κάποια στιγμή στη ζωή του να κάνει μια πρωτεϊνική διατροφή αποκλείοντας τον υδατάνθρακα, γιατί τον έχουμε θεωρήσει μεμτό ότι αυτό φταίει για τα κιλά που βάζουμε. Δεύτερον, δίαιτα χωρίς γλουτένη είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας. Ναι. Όλοι από το πουθενά, από εκεί που τρεφόμασταν με φυσιολογικά προϊόντα, έχουμε αρχίσει και παίρνουμε προϊόντα χωρίς γλουτένη. Το οποίο είναι μεγάλο λάθος, γιατί διατροφή χωρίς γλουτένη θα πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια παθοφυσιολογία στο έντερό του. Έτσι, και έχει είτε κοιλιοκάκι είτε δυσανεξία στη γλουτένη. Αλλά αυτά δεν μπορεί να μου τα βγάλει ούτε κάποια εξέταση με τα λεγόμενα τεστ της ανεξίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πρέπει ο γαστεντερολόγος μου να διαπιστώσει όντως μέσα από βιοψία φαίνεται το έντερό μου ότι έχει μια παθοφυσιολογία, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα, ναι. Αυτά τα προϊόντα λοιπόν χωρίς γλουτένη, πέραν του ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία βοηθούν γενικότερα και την καλή λειτουργία της καρδιάς μου, δεν φαίνεται ότι μου χαμηλώνουν το σωματικό βάρος γρηγορότερα από μια φυσιολογική διατροφή. Και τελευταία δίαιτα που αυτή κι αν είναι πολύ της μόδας, ειδικά μέσα από τα social media, είναι και το γονική. Η κετογονική δίαιτα είναι μια δίαιτα η οποία βασίζεται στο λίπος, στο καλό λίπος. Η αρχή της ήταν, η δημιουργία της έγινε μάλλον για τα παιδάκια τα οποία είχαν επιληπτικά επεισόδια, γιατί φαίνεται ότι το καλό λίπος μειώνει τα συμπτώματα της επιληψίας και τη συχνότητα των επιληπτικών επεισοδίων. Και πλέον την έχουν πάρει και την έχουν κάνει μια διατροφή απώλειας σωματικού βάρους. Φαίνεται ότι επειδή δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι την προτείνουν πώς να την εφαρμόσουν, έχουμε και αύξηση των τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης σε έναν άνθρωπο, γιατί εννοείται ότι όταν βασίζεται το 80% της διατροφής μου στο λίπος, αναπόφευκτα θα έχω και αυτό το αποτέλεσμα. Και επίσης και αυτή η διατροφή δεν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη απώλεια λίπους και σωματικού βάρους σε σχέση με μια υγιεινή διατροφή. Μάλιστα. Επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι επειδή ο κάθε οργανισμός είναι ξεχωριστός, όπως προαναφέραμε, θα πρέπει ο κάθε ένας να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό διατροφολόγο. Πραγματικά πετείται. Είναι η ορθότερη λύση στο πρόβλημα αυτό. Εγώ κατανοώ και την αδυναμία κάποιου να μην μπορούν ακριβώς και οικονομικά ή οτιδήποτε η έλλειψη χρόνου. Υπάρχουν και ιντερνετικές πλέον λύσεις. Δηλαδή, ένας διαιτολόγος, γνωρίζοντας την κατάσταση και μιλώντας μαζί με τον ασθενή, μπορεί και μέσω διαδικτύου και με λίγο κόστος να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό ένας ασθενής. Βέβαια, αυτό. Απλά χρειάζεται λίγο να γνωρίζει ένας άνθρωπος το ιστορικό του ασθενούς, έτσι ώστε να προβεί στην κατάλληλη οδηγία. Βέβαια, για να αποφευθούν πολλά, γιατί μπορεί να επέλθει μάλλον η ατονία, μπορεί να επέλθουν κεφαλαλγίες, σκόπωση. Αυτά είναι τα απλά της υπόθεσης. Ναι. Ακόμα και νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να έχουμε όταν κάποιος άνθρωπος έχει μία τάση για ένα νόσημα, δίνοντάς του το λάθος κίνητρο, μπορεί να εμφανιστεί αυτό το νόσημα στην επιφάνεια πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι αν μπορούμε να τρώμε συγκεκριμένες μικρές ποσότητες σοκολάτας. Γιατί, εντάξει, αρκετοί και περισσότεροι έχουμε μία δυναμία στη σοκολάτα. Ειδικά εμείς οι γυναίκες είμαστε και λίγο πιο επιρρεπείς. Ναι, έτσι ακριβώς. Μπορούμε να τρώμε μικρές ποσότητες σοκολάτας χωρίς να παχαίνουμε. Βεβαίως. Ακούγεται παράδοξο, αλλά μπορούμε. Γενικά η επαφή μας με το γλυκό είναι λογική και ειδικά τώρα το χειμώνα που έχουμε και παραπάνω υποχρεώσεις και ο εγκέφαλός μας χρειάζεται έτσι ένα μπουστάρισμα λίγο σε ενέργεια. Η σοκολάτα δεν είναι μεμτή και αυτή, απλά αρκεί να κάνουμε τον καλό συνδυασμό και να αρκεστούμε σε μια μικρή ποσότητα. Για παράδειγμα, ένα απογευματινό στο οποίο θα υπάρχει λίγη μαύρη σοκολάτα και ένα φρούτο ή κάποια ξηρή καρπή είναι αρκετό και για να με χορτάσει και για να μου δώσει αυτή την αίσθηση για γλυκό που χρειάζομαι αναμφίβολα εκείνη την ώρα, αλλά και για να μην πάω να αναζητήσω ακόμα περισσότερη ποσότητα μετά από 10-15 λεπτά από σοκολάτα. Ναι, μπορεί να μπει σε ένα διαιτολόγιο. Ιδανικά για λόγους υγείας δεν θα θέλαμε ένας άνθρωπος ημερησίως να καταναλώνει σοκολάτα,
Απλά αυτή η σχέση με το γλυκό θέλει το χρόνο της για να καταλαγιάσει. Δηλαδή, όταν έχω συνηθίσει ημερησίως να δέχομαι τη ζάχαρη στον οργανισμό μου, είναι δύσκολο να την κόψω μαχαίρι. Πραγματικά. Ναι. Άρα, μπορούμε σταδιακά να μειώνουμε την ποσότητα και να αλλάζουμε και την επιλογή μας από γάλακτος που είναι πολύ γλυκιά σε μαύρη. Και λίγο να υπάρχει αυτή η απεξάρτηση από την τόση μεγάλη. Πραγματικά, από τις μεγάλες ποσότητες. Ακριβώς. Γιατί απλά έχουμε ακούσει πως και η μαύρη σοκολάτα κάνει και πολύ καλό και για το μυαλό μας. Βοηθάει πάρα πολύ. Έχει αντιοξειδωτικά, βεβαίως. Γι' αυτό την προτείνεται κιόλας. Εννοείται. Πολύ. Όσο μεγαλύτερη περιεκτικότητα υπάρχει σε κακάο, τόσο πιο ευεργετική είναι για τον οργανισμό. Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο κεφάλαιο, διατροφή και μεταβολισμός. Πολύ βασικό και πόσο μάλλον και για τις τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν, γιατί βλέπουμε ότι όσο μεγαλώνουμε, ιδιαίτερα οι γυναίκες, αλλάζει ο μεταβολισμός τους. Θέλω να μας πείτε πότε αλλάζει ο μεταβολισμός σε μια γυναίκα και αν αυτό ισχύει δηλαδή σε μεγάλη μερίδα πληθυσμού, να το πω έτσι. Ισχύει σε όλο τον πληθυσμό, όχι απλά σε μια μεγάλη μερίδα, και σε άντρες και γυναίκες. Οι γυναίκες είμαστε λίγο πιο επιρρεπείς και λόγω ορμονολογικών προβλημάτων, έχοντας εμεινορήσει ή αργότερα προς την εμεινόπαυση και την κλιμακτήριο, ισχύει ότι το σώμα μας αλλάζει ραγδαία. Και βλέπουμε και μια μείωση μεταβολισμού. Πρακτικά ο μεταβολισμός μας τι είναι? Είναι η ανάγκη που έχει το σώμα μας για ενέργεια, έτσι ώστε να επιβιώσει ημερησίως. Έτσι, ο μεταβολισμός δεν ελέγχεται τόσο από τη διατροφή, όσο από την υγιεινή μάζα που έχω. Άρα ένα σύστημα, έτσι, ένας οργανισμός ο οποίος έχει καλή υγιεινή μάζα, χρειάζεται παραπάνω θερμίδες ημερησίως σε σχέση με ένα σύστημα το οποίο δεν έχει τόσο καλό υγιεινό ιστό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ελέγχουμε το μεταβολισμό μας, δηλαδή από τα 30 και έπειτα. Φαίνεται ότι υπάρχει αναδεκαετία και μείωση του μεταβολισμού σημαντική. Ναι. Άρα εκεί μπορεί να δω ότι εγώ κάνω αυτά που έκανα στα 20 μου, στα 30 και στα 40 και πρακτικά βάζω βάρος. Δεν ότι κάνω κάτι λάθος, απλά δεν έχω ακούσει το σώμα μου που αρχίζει και μεγαλώνει και μειώνονται οι ενεργειακές του απαιτήσεις. Ναι. Και πρέπει λίγο σιγά σιγά να αρχίσω να μειώνω είτε ποσότητες, είτε κάποιες επιλογές οι οποίες είναι με περισσότερο λίπος και ζάχαρη που έτρωγα στα νιάτα μου και δεν μου πρόσθεταν βάρος, οι οποίες πλέον θα πρέπει να τροποποιηθούν και να κοπούν. Οι βασικοί λόγοι λοιπόν που μπορεί να κολλήσει, να το πω έτσι, ο μεταβολισμός, ποιοι είναι, κυρία Βλάχου? Είναι πρώτον η ηλικία, ότι προχωρώντας τα χρόνια της ζωής μου δεν πρέπει να καταναλώνω τις ίδιες θερμίδες που κατανάλωνα ως πιο νέος οργανισμός. Δεύτερον, είναι ότι μπορεί ένα σώμα να έχει κουραστεί πάρα πολύ από διατροφές και από γρήγορες λύσεις. Ναι, γρήγορες αυτές τις μαγικές λύσεις που λέμε. Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν γίνεται να κάνω για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μία διατροφή χιλίων θερμίδων και μετά να δω τι μου φταίει που βάζω βάρος όταν τρώω με 1500 και 1600 θερμίδες. Μάλιστα. Είναι λογικό ότι όλα αυτά προκαλούν μια κόπωση στο σώμα μου. Τρίτον, ένας οργανισμός ο οποίος δεν γυμνάζεται καθόλου δεν έχει τις ίδιες ενεργειακές απαιτήσεις σε σχέση με έναν οργανισμό ο οποίος γυμνάζεται. Και νομίζω ότι κάπου εκεί κλείνει όλο αυτό το κομμάτι. Και σίγουρα πρέπει να ελέγχουμε και με εξετάσεις αίματος, μήπως μας λείπει κάποια βιταμίνη σημαντική για το μεταβολισμό, όπως η βιταμίνη D, που είναι και αυτή ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, ή β12, ή ας πούμε ορμονολογικά, αν υπάρχει θυρεοειδής ο οποίος είναι μη, ας πούμε, ελέγξιμος και δεν υπάρχει αγωγή κατάλληλη. Αυτοί είναι οι λόγοι. Απλά όσο καλύτερα γνωρίζουμε το σώμα μας, τόσο πιο εύκολο είναι να βρούμε μια κατάλληλη λύση για εμάς. Και μιας και μιλάμε για το μεταβολισμό, θέλω να μας πείτε με ποιες τροφές μπορούμε ουσιαστικά να ξεμπλοκάρουμε, να ενεργοποιήσουμε, να το πω έτσι, το μεταβολισμό μας και βέβαια κατ' επέκταση τροφές οι οποίες καίνε το λίπος. Αυτές οι τροφές δεν υπάρχουν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε, γιατί παντού υπάρχει αυτό το ότι να φάμε αυτό γιατί αυξάνει το μεταβολισμό ή αυτά γιατί είναι λιποδιαλυτικό. Δεν υπάρχουν ούτε λιποδιαλυτικές τροφές, ούτε τρόφιμα τα οποία αυξάνουν το μεταβολισμό. Ο μεταβολισμός μας θα αυξηθεί εάν γυμναζόμαστε και αν τρεφόμαστε σωστά και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, αν δεν αφήνουμε πολλές ώρες το σώμα μας χωρίς ενέργεια. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μας λέτε έναν συνδυασμό σωστής διατροφής μαζί με φυσική άσκηση. Ακριβώς. Και βέβαια να μην παραλείπουμε αυτά τα 5 γεύματα. Ιδανικά, ή τουλάχιστον αν δεν είναι 5, να ξέρει κάθε άνθρωπος ότι ανά 3-4 ώρες πρέπει να τρώμε κάτι. Μάλιστα. Πρέπει να τρώμε κάτι. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που δυστυχώς στη χώρα μας αυξάνεται διαρκώς. Μιλάω για τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Υπάρχει κιόλας μια εσφαλμένη αντίληψη πολλών γονιών για το ιδανικό σωματικό βάρος που πρέπει να έχουν τα παιδιά και δεν είναι το σωστό αυτό. Και βέβαια υπάρχει και απουσία χώρων για φυσική δραστηριότητα σε κάποιες περιοχές ίσως και οδηγούν πολλά Ελληνόπουλα ουσιαστικά να δίνουν μια καθημερινή μάχη με τη ζυγαριά. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σημαντικότερος λόγος
που οδηγείται η χώρα μας, δηλαδή βρίσκεται στις 6 χώρες παγκοσμίως με τους πιο παχύσαρκους ανθρώπους, που έτρεχα σε μεγάλα ποσοστά. Ναι, και πόσο παράδοξο είναι αυτό όταν είμαστε η επιτομή της μεσογειακής διατροφής και όταν δεν ξέρω κι εγώ για πόσα χρόνια ψηφίζεται η μεσογειακή διατροφή ως η λύση σε όλα τα προβλήματα υγείας, ως η λύση για ένα σωματικό ιδανικό βάρος. Ναι, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Έχοντας αυτό το ιστορικό ως λαός με αυτή τη διατροφή που εμείς την φέραμε και στο δυτικό κόσμο, με το ελαιόλαδο, με τα δημητριακά ολικής άλυσης, με την όχι τόσο μεγάλη προσκόλληση στο κόκκινο κρέας. Πλέον, για μένα ο μεγαλύτερος λόγος είναι ότι ακριβώς έχουμε χάσει την αίσθηση οι Έλληνες με τη μεσογειακή διατροφή. Μιμούμαστε πρότυπα δυτικά, μιμούμαστε αμερικάνικα πρότυπα διατροφής, όπου εκεί υπάρχει τρομερά μεγάλη ποσότητα σε κορεσμένο λίπος, σε λιπαρά γενικότερα, σε αλάτι, σε ζάχαρη. Έχουμε εισάγει με πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες το κόκκινο κρέας και πάλι στη διατροφή μας. Όχι ότι είναι κακό, απλά δεν είναι τόσο σωστό να θεωρούμε ότι κάτι δεν είναι φαγητό αν δεν υπάρχει κόκκινο κρέας. Γιατί πλέον υπάρχει και αυτή η αντίληψη ότι αν δεν έχω στο μεσημεριανό μου, στο βραδινό μου κόκκινο κρέας, δεν τρώω. Δηλαδή πλέον ένα λαδερό φαγητό ή ένα όσπριο για πολύ κόσμο δεν θεωρείται βασικό γεύμα. Θεωρείται ως η συνοδεία σε κάτι που θα έχει φρούτο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Δεν έχουμε τόσο καλή αίσθηση όσο είχαμε με τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Ναι. Δηλαδή, σαν ένα σνακ, ένα παιδάκι, και ειδικά στην παιδική ηλικία που είναι πιο σημαντικό. Ναι. Ακριβώς. Υπήρχαν κάποιες προσπάθειες να μπουν φρούτα, λαχανικά. Σε ελάχιστα σχολεία έχω δει να γίνεται αυτό πράξη. Τα περισσότερα σχολεία είναι ακόμα στα κοιλικία που είχαμε και εμείς οι γονείς μας στο δημοτικό σχολείο. Δυστυχώς και με ανθυγιεινά προϊόντα. Οπότε τα σνακ συνήθως είναι κάτι συσκευασμένο. Τα παιδάκια έχουν ακόμα ντρέπονται να πάρουν φρούτα στο. Δηλαδή, εγώ συζητάω με πάρα πολλά παιδιά και ντρέπονται να καθαρίσουν μια μπανάνα στο σχολείο, να τη φάνει ένα μήλο. Υπάρχει ακόμα αυτό το ταμπού ότι δεν τρώω, πρέπει να φάω κάτι το οποίο είναι συσκευασμένο και είναι της μόδας, όπως κάνουν και τα υπόλοιπα παιδιά στο σχολείο. Επίσης, η σωματική δραστηριότητα που αναφέρατε. Πλέον το πιο εύκολο πράγμα και για τους γονιούς αλλά και για τα παιδιά είναι το τάμπλετ, το λάπτοπ, το κινητό. Με αποτέλεσμα τα παιδιά ούτε στον αθλητισμό να είναι ακριβώς, συνηθισμένα. Ναι. Να ασχολούνται με άλλα πράγματα ακριβώς, τα οποία δεν τους επιφέρουν και σημαντικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Άρα όλα και αυτά δεν είναι δημιουργικό. Φέρνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παχυσαρκίας. Και πλέον και οι γονείς δεν έχουν τις αντοχές που είχαν οι παλαιότεροι, δεν έχουν, είναι και οι ρυθμοί της ζωής μας πλέον πολύ έντονοι. Απλά φαίνεται ότι δεν ασχολούνται τόσο. Δηλαδή, ένα παιδάκι είναι πολύ λογικό ότι δεν θα είναι. Πώς να το πω τώρα. Δεν θα του έρχεται πάρα πολύ εύκολα το να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες από μπρόκολα, από αρακά, από φασολάκια. Εκεί ο γονιός πρέπει να εμείνει. Αν μείνουμε στην εύκολη λύση να φτιάξω κάτι που θα είναι προσφυλές προς το παιδί μου, αυτό σίγουρα θα είναι κάτι που θα έχει παραπάνω λίπος και ζάχαρη. Πρέπει να μας γίνει λοιπόν τρόπος ζωής. Και αυτό πρέπει εννοείται. Οι γονείς να το καλλιεργήσουν στα παιδιά. Πραγματικά. Πάντως, επειδή είχαμε διαβάσει μια έρευνα που μάλιστα δημοσιεύτηκε και στην Καθημερινή, που έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Feel for Diabetes, ανέφερε τα υψηλά ποσοστά σε 6 χώρες που μετρήθηκαν, στα υψηλά ποσοστά της Ελλάδας στην παχυσαρκία. Και είναι πολύ λυπηρό αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Και έχουμε διαβάσει αρκετές έρευνες που αναφέρουν ότι η παχυσαρκία είναι μια νόσος που το 2030 θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Και είναι παράδοξο το ότι είμαστε λαός ο οποίος έχουμε τόσα πολλά φρούτα, λαχανικά, ελαιόλαδο, δημητριακά. Δηλαδή έχουμε όλα τα κατάλληλα στοιχεία να είμαστε έχουμε η χώρα με την ελάχιστη, ακριβώς, με την ελάχιστη παχυσαρκία. Και πρακτικά εμείς θα πρέπει να είμαστε το φως του δυτικού κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει η διατροφή. Όχι, αποτελούμε πλέον το χείριστο παράδειγμα, δυστυχώς. Ας ελπίσουμε, κυρία Βλάχο, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Και θα αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες και δεν θα ντρεπόμαστε πλέον έτσι να τρεφόμαστε με φρούτα τα οποία μας προσφέρουν πολλά, έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, ακριβώς. Πραγματικά. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τις συμβουλές Εγώ που μας δώσατε. Πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι που συντονιστήκατε ακόμα ένα βράδυ και μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.